Επανέλθουμε στα των ευρωεκλογών λοιπόν και θα καλωσορίσουμε στο στούντιό μας τον υποψήφιο ευρωβουλευτή που προέρχεται και από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δέρβο. Γεια σας κύριε Δέρβο. Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι μέχρι να βρούμε το πλάνο σας. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε και περιμένετε εγώ να το πω αυτό. Λοιπόν, εντάξει, θα έρχομαι σε λίγο κύριε Δέρβο για να σας έχουμε με σωστό πλάνο. Λοιπόν, εντάξει, εκλογές είναι. Συνάντηση στο σημείο 0 από τον Παύλο Λιάρο. Είναι ο γνωστός ηθοποιός που βλέπετε τους δορυφόρους του Φούντας, Ρένα Βλαχοπούλου, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντάρας. Παρουσιάζεται σήμερα στις 7 στο ξενοδοχείο Park. Και θα μιλήσουν για το βιβλίο ο Χρήστος Μπουκόρος, δημοσιογράφος και βουλευτής, και η δημοσιογράφη Ρωσάνα Πόποτα και Βάσο Κυριαζή. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά που νομίζω ότι θα την απολαύσετε, γιατί δεν θα έχει την σύμβαση που συνήθως έχουν οι παρουσιάσεις των βιβλίων. Δηλαδή θα έχει αρκετά αποσπάσματα από το βιβλίο και σποτς από έτσι, τα τσιτάτα των ταινιών που νομίζω ότι έχουν καταγραφεί στη μαζική μνήμη και θα είναι μια βραδιά που πραγματικά θα την θυμόμαστε. Πάμε λοιπόν στην πολιτική μας συζήτηση με τον κύριο Δέρβο που βρέθηκε στο στόχαστρο του υπογείου του Μεγάρου Μαξίμου και εκείνος, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Δέρβο, λέει το Μεγάρο Μαξίμου ότι και εσείς μετά τον κύριο Μητσοτάκη ταχθήκατε κατά του επιδόματος ανεργίας, γιατί όπως υποστηρίξατε αποτρέπει τους νέους ανέργους από την αναζήτηση εργασίας. Εγώ αυτό που είπα κύριε Πολύζο, μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου και τα υπογεία του εκεί να λένε ό,τι θέλουν, είναι πως επιτέλους πρέπει να κοιτάξουμε να αρχίσουμε να δίνουμε επιδόματα εργασίας και όχι ανεργίας. Πρέπει να βάλουμε τους νέους στην παραγωγική διαδικασία, να βγουν στην αγορά εργασίας, να ξεκινούν, να ξυπνούν το πρωί, να πηγαίνουν στη δουλειά, να μην ζουν με το χέρι επέτες από τον κύριο Τσίπρα με τα επιδόματα ανεργίας, προφανώς, και δεν γίνεται όλοι να εργάζονται. Προφανώς θα υπάρχει και μερίδα νέων ανθρώπων οι οποίοι θα είναι άνεργοι και σαφώς πρέπει να παίρνουν επίδομα ανεργίας. Και εγώ έχω υπάρξει άνεργος μετά από μακροχρόνια εργασία και έχω λάβει για κάποιους μήνες το επίδομα ανεργίας. Όμως αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τα 4 τελευταία χρόνια είναι να οθεί τους νέους ανθρώπους προς αυτή την κατεύθυνση, να τους βάζει στη διαδικασία να επιζητούν τα επιδόματα και όχι να αναζητούν δουλειές. Να σας πω, επειδή αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να ξεχυλώσει ως έννοια. Εσείς έχετε κάποια πρόβλεψη επανασχεδιασμού του επιδόματος ανεργίας, δηλαδή να είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια, να ξαναδούμε το ποιοι θα παίρνουν και με ποιους αστερίσκους το επίδομα και πάει λέγοντας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα μεγαλώσει και η γκάμα των ανθρώπων οι οποίοι θα παίρνουν επίδομα ανεργίας και τα κριτήρια θα είναι πιο ελαστικά, αλλά έχει πει ότι το βάρος της επόμενης κυβέρνησης την επόμενη μέρα θα είναι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από αυτό το επίδομα, αλλά πώς θα μπουν στη διαδικασία την παραγωγική, το πώς θα μπουν στην αγορά εργασίας. Εκεί έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι πρέπει να πέσει το βάρος. Μάλιστα. Λοιπόν, έλατε να δούμε τα υπόλοιπα, γιατί έτσι κι αλλιώς στις προεκλογικές περιόδους αυτά συμβαίνουν και συμβαίνουν και εντάξει, σε μεγαλύτερο βαθμό, με ένα μαξιμαλισμό που πάντα έχει η πολιτική. Κάποιος κατηγορεί ότι και εσείς το κάνετε, εσείς λέτε ότι το κάνει συστηματικά το υπόγειο του Μεγάρου Μαξίμου και πάει λέγοντας. Πάμε να δούμε τώρα και τα άλλα που σας λένε εσάς για τον συντηρητικό και αν θέλει να Βέμπερ που θέλετε να υποστηρίξετε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Δέρβο. Τι να πούμε, ο κύριος Βέμπερ θα είναι αύριο στην Ελλάδα, ξεκινάει την προεκλογική του καμπάνια από την Ελλάδα, από την πατρίδα μας, από την Αθήνα. Έχει επισκεφθεί άλλες δύο φορές. Τη μία είχαμε την τιμή να τον έχουμε προσκεκλημένο στο συνέδριο, το 12ο συνέδριο της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όταν ήταν ακόμα υποψήφιος
για το χρήσμα της Προεδρίας της Κομισιόν από το EPP. Και εκεί πραγματικά κάναμε μια κουβέντα περίπου στις 2 ώρες, όπου το εκφράσαμε όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η δική μας γενιά. Μια γενιά η οποία τα έχει βρει πολύ σκούρα στην αναζήτηση εργασίας, μια γενιά η οποία βγαίνει στην αγορά και αντιμετωπίζει έναν εργασιακό μεσαίωνα, μια πολύ καλά εκπαιδευμένη γενιά με 2 και 3 πτυχία, που όμως αμείβεται με 200 και 300 ευρώ σε καταστάσεις έτσι πολύ άσχημες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση το τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλή διαπροσωπική σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που θα μας βοηθήσει την επόμενη μέρα, αφού και η Νέα Δημοκρατία θα έχει δυναμώσει τη φωνή της μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αφού θα έχει εκλέξει 9 με 10 ευρωβουλευτές στην επόμενη των ευρωεκλογών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει μεγαλύτερη, πιο ισχυρή και πιο, ακόμα πιο διεκδικητική φωνή μέσα στη τάξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας. Είναι πολύ τιμητικό να ξεκινάει από εδώ την προεκλογική του καμπάνια. Και αν θυμάστε καλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή ακούμε διάφορα από τον κύριο Τσίπρα, ήταν αυτός ο οποίος ζήτησε την αποπομπή, ήταν ο πρώτος ηγέτης που ζήτησε την αποπομπή του κύριου Ορμπάν από τις τάξεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κάτι και το οποίο έγινε. Αυτό που σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο. Έλατε, ολοκληρώστε. Πείτε μου. Αυτό που σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο αν ήταν ανθέληνας και υποστήριζε τον Brexit ο Βέμπερ, είναι ότι θα διαμορφώσετε πια με την κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αν αυτό προκύψει από τις κάλπες σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα διαμορφώσετε νέο περιβάλλον λιτότητας στην Ευρώπη. Αυτή την προβολή κάνει στην επόμενη μέρα της Ευρώπης ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, επειδή εντός της Ελλάδος πραγματικά τα έχουν κάνει μαντάρα, επειδή στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι της υγείας, στο κομμάτι της παιδείας με το νομοσχέδιο το οποίο, ο Γαβρόβουλη, το οποίο έρχεται σήμερα, δεν κάνω λάθος, τα έχει κάνει πραγματικά μαντάρα. Αλλά και έχει φέρει και μια ταπεινωτική συμφωνία, τη συμφωνία των Πρεσπών, που δυστυχώς για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ υπουργούς και στελέχη δεν μπορούν να βγουν και να περπατήσουν στην Βόρεια Ελλάδα, κάτι το οποίο εμείς το αποδοκιμάζουμε. Εμείς είμαστε κατά των φαινομένων βίας, είτε είναι λεκτικά είτε είναι σωματικά προφανώς, προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως έχουμε να πούμε ότι όλο αυτό τον καιρό αυτοί έσπηραν αυτό την αίσθηση του μίσους, αυτοί αντιπολιτεύτηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης Σαμαρά με τέτοιους όρους. Και δυστυχώς για αυτούς, επειδή ποτέ δεν άκουσαν τον ελληνικό λαό, ποτέ δεν άκουσαν τη γνώμη του ελληνικού λαού, ούτε αφουγκράστηκαν το τι θέλει, ήρθε η ώρα να αφαιρήσουν ό,τι είχαν σπείρει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Το λέτε όμως με μια δόση ευχαρίστησης αυτό. Ότι αν σήμερα αποδοκιμάζονται. Δεν το λέω καθόλου με καμία δόση ευχαρίστησης. Πήρατε τις αποστάσεις σας βεβαίως. Με καμία. Από την σωματική. Με καμία δόση ευχαρίστησης δεν το λέμε. Και από τη λεκτική ακόμα, σας είπα, και για τη λεκτική μίλησα. Όμως, είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Τσίπρας αντιπολιτευόταν και στην εκκρεμάλη στο Σύνταγμα και ο κύριος Καμένος έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία διαπραγματεύεται στα 4. Ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας και άλλα έλεγε στο εσωτερικό και όποτε έβλεπε τη Μέρκελ σηκωνόταν σούζα. Σε αντίθεση έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν άνθρωπο αξιόπιστο τόσο στους Ευρωπαίους εταίρους όσο και προς τους Έλληνες πολίτες, ο οποίος τα ίδια είπε στους Έλληνες, τα ίδια είπε και στους Ευρωπαίους. Και αν θυμάστε καλά, είχε έρθει η Μέρκελ στην Ελλάδα για να τον πιέσει, για να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και της είπε ένα ξεκάθαρο όχι. Ο Τσίπρας, σε αντίθεση, ήταν αυτός που παρέδωσε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα και κάτι που 6 προκάτοχοί του είχαν άνθει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Τις εθνικές εκλογές τις βλέπετε για το φθινόπωρο τελικά ή πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα καθορίσει και τις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού? Η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες ευρωεκλογές θα είναι τέτοια που ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να σταθεί ούτε μία μέρα στην δηλαδή, του Πρωθυπουργού που τόσο πολύ. Δηλαδή με αριθμούς, για δώστε μας μια εκτίμηση. Δεν θα σας πω με αριθμούς, ούτε θα σταθώ στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες τις σέβομαι και τις διαβάζω και θεωρώ όμως ότι αποτυπώνουν απλά μια φωτογραφία της στιγμής. Θα σας πω αυτό που βιώνω
όπου περιοδεύω, όπου συναντώ νέους ανθρώπους από την παραγωγική διαδικασία, ανθρώπους που, της αγοράς εργασίας, ανθρώπους από τα σώματα ασφαλείας, ανθρώπους που υπηρετούν την πατρίδα μας από ξεχωριστό μετερίζει, όλοι ζητούν μια μεγάλη πολιτική και γενναία πολιτική αλλαγή. Αυτό λοιπόν θα αποτυπωθεί και στις επόμενες ευρωεκλογές. Ξέρετε, οι Έλληνες έχουν να προσέλθουν σε κάλπες εδώ και 4 χρόνια. 4 χρόνια που έχουν δεχτεί μια φορεσπρακτική πολιτική από τον κύριο Τσίπρα, που πραγματικά έχει στεγνώσει τη μεσαία τάξη, που είναι η κεραχοκουκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Μια πολιτική που έφερε παραπάνω φόρους, παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές, μείωσε τις θέσεις εργασίας, τις καλές θέσεις εργασίας και εξώθησε πάρα πολλούς ανθρώπους, ακόμα και μεγαλύτερους από τη δική μου τη γενιά, να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτό θα αποτυπωθεί και σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τη δική σας υποψηφιότητα, κύριε Δέρβο. Ποια χαρακτηριστικά έχει η δική σας υποψηφιότητα? Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και καταλαβαίνει, γιατί και ο ίδιος έχω βιώσει όλα αυτά τα προβλήματα που σας περιέγραψα πριν, της γενιάς μας. Μια γενιά που είμαστε πολύ καλά εκπαιδευμένοι με 2 και 3 πτυχία, που οι πατεράδες και οι μανάδες μας έκαναν τα πάντα για να μας σπουδάσουν με πάρα πολύ κόπο και υδρότα, κάνοντας 2 και 3 δουλειές. Και τώρα αντιμετωπίζουμε έναν πραγματικά εργασιακό μεσαίωνα, θα έλεγα. Βγαίνουμε σε μια αγορά και αμοιβόμαστε για 200 και 300 ευρώ ανασφάλιστοι, και τις περισσότερες φορές απογοητευόμαστε γιατί δεν υπάρχει κάποια ελπίδα, δεν υπάρχει κάποια προοπτική έτσι ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτές τις θέσεις εργασίας για να παραμείνουμε στην πατρίδα μας και να στήσουμε οικογένεια και σπιτικό εδώ, και φεύγουμε στο εξωτερικό. Και αυτό είναι το θλιβερό. Γιατί μέχρι το 2050, σύμφωνα με έρευνες, το κράτος μας θα είναι ένα κράτος 8 εκατομμυρίων κατοίκων. Ένα κράτος 8 εκατομμυρίων κατοίκων που θα έχει το δεύτερο υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας. Αυτό είναι που πρέπει και να ανατρέψουμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι ακράδαντα χρειάζονται φωνές της κοινής λογικής, άνθρωποι με πάρα πολύ όρεξη για δουλειά που θα σηκώσουν τα μανίκια τους, θα σκύψουν το κεφάλι πάνω από τα προβλήματα της καθημερινότητας και θα αρχίσουν να ακούγεται, θα αρχίσουν να φωνάζουν μάλλον, για να ακούγεται η φωνή και της δικής μου γενιάς αλλά και της πατρίδας μας δυνατότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλοί με ρωτούν και μου λένε σιγά που μπορεί να αλλάξει αυτά τα πράγματα, τα μικρά τα προβλήματα της καθημερινότητας, μέσα από την ενασχόληση κάποιου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που τους λέω είναι ότι εκεί είναι το σημαντικό κέντρο λήψης των αποφάσεων. Εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν το μέλλον της πατρίδας μας, και είμαι βέβαιος ότι για τα επόμενα 10 χρόνια πάρα πολλά θα κριθούν σε επίπεδο Βρυξελών και Στρασβούργου. Και γι' αυτό θέλω να έχω την τιμή να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου, να εκπροσωπήσω τη Νέα Δημοκρατία και να εκπροσωπήσω και τη γενιά μου την επόμενη μέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Σας είναι δύσκολο να μιλάτε για σας, για το βιογραφικό σας? Όχι, καθόλου. Γιατί είπατε τι εκπροσωπείτε? Από τα 18 μου. Ελάτε. Γι' αυτό πρέπει να σας πρόξω για να μιλήσετε για σας, κύριε Δέρβο. Ναι, εντάξει, είμαι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Αυτή είναι, θα έλεγα, το κύριο χαρακτηριστικό μου αυτή την περίοδο της ζωής μου. Τα τελευταία 3 χρόνια ασχολούμαι με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι ηγούμε της μεγαλύτερης πολιτικής νεολαίας της χώρας. Είμαι ένας άνθρωπος όμως που από τα 18 μου, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, πάντα εργαζόμουν παράλληλα, γιατί ανήκω σε μια μικρομεσαία αστική οικογένεια η οποία τα έβγαλε πέρα δύσκολα, αλλά κατάφερα να σπουδάσει και εμένα και τον αδερφό μου. Έχω εργαστεί στο κομμάτι της ενέργειας σε πάρα πολλές μελετητικές εταιρείες. Έχω υπάρξει αναπληρωτής εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ορομίσθιος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τα τελευταία 3 χρόνια, ύστερα από ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, εργάζομαι στο δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Λοιπόν, πολύ καλή επιτυχία σας. Περίεργο ευχαριστώ. Περίεργο που κάποιος με ένα βαρύ πολιτικό βιογραφικό έχει δουλέψει και τόσο πολύ. Γιατί θα νιώθατε καλύτερα αν ήσταν παιδί του κομματικού Σωλήνα? Έχει και το δικό σας κόμμα τέτοια παιδιά. Καθόλου, αυτό λέω. Απλά... Έχει και το δικό σας κόμμα, μην το λέτε ως υπενιγμό. Καθόλου. Για τους άλλους, έτσι.
Εγώ δεν μίλησα για πολιτικούς χώρους γενικά. Απλά λέω ότι εντάξει, επειδή έχω δηλαδή, έτσι μια μεγάλη θεσμική. Εγώ δεν ξέρω τι δουλειά έχει κάνει στην ζωή του ο κύριος Μαϊμαράκης. Από νεολαίος είχε μια πολιτική δράση που είναι στο δικό σας κόμμα. Έχει εργαστεί στη ζωή του. Τώρα σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Το αποσύρω. Ευχαριστώ κύριε Δέρβο. Είναι η συνυποψήφοι μου είναι άλλοι 41 πολύ εκλεκτοί, τους οποίους δεν γνωρίζω τα βιογραφικά όλων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλή επιτυχία. Θα τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστώ.